αγόρι. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Στέλιο Ψήλο. Πρόκειται για ένα νέο παιδί το οποίο έχει αρχίσει να δημιουργεί κάτι το οποίο δεν το συνηθίζουμε, δεν συνηθίζεται μάλλον το στοιχείο. Στέλιο, σε καλωσορίζουμε στο πολιτισχέος.gr. Είναι μια προσπάθεια για μια ερασιτεχνική ταινία η οποία έχει ήδη ξεκινήσει. Ναι. Σωστά. Έχει γίνει το πρώτο μέρος. Το πρώτο έχει ολοκληρωθεί. Τώρα είμαστε στη διαδικασία ότι γυρίζουμε το δεύτερο μέρος της ταινίας. Θα δείξουμε πλάνα και σε όσους μας βλέπουν τώρα. Υπάρχει μια περίεργη διαδικασία, να το πω. Θέλω να τονίσω ότι υπάρχουν ειδικά έφε μέσα. Ναι. Υπάρχει ένα σενάριο. Υπάρχει ένα μακιγιάζ. Όλα αυτά ποιος τα κάνει? Όλα αυτά. Όσο και περίεργο και αν σε ακούει, γιατί τα κάνω όλα εγώ. Mm-hmm. Από πού, πώς ξεκίνησε έτσι? Η αλήθεια είναι ότι όταν ήμασταν μικροί, παίζαμε επιτραπέζια ή ζωγραφίζαμε. Τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που οι νερομπογιές και τα χαρτιά έχουν γίνει υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και βιντεοκάμερες. Mm-hmm. Και κάπως έτσι, εγώ όταν ήμουν μικρός, αφού είχε ο αδερφός μου ένα κινητό τέλος πάντων με κάμερα, φτιάξαμε ένα βιντεάκι 2-3 λεπτά. Εντάξει, μου φανταστείς τίποτα το ιδιαίτερο. Και από εκεί έτσι ξεκίνησα και τώρα κατάληξα να κάνω ταινίες με μεγάλο μήκος, μιας ώρας. Αλλά δεν ας πούμε τα έκανα όλα μόνος μου. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Όταν πήγαινα στο γυμνάσιο της Καλλιμασιάς, είχα πει σε θεατρική παράσταση με την κυρία Μαρία Ρεβελάκη και στη συνέχεια στο πρώτο ΕΠΑΛ με τον κύριο Στάθη Μανώλη και τον Αντώνη Λεβητικό. Mm-hmm. Και σιγά σιγά άρχισα να βελτιωνόμουν και να μου αρέσει ακόμα περισσότερο ηθοποιία. Mm-hmm. Ωστόσο, βλέπουμε ας πούμε κάποια εφέ μέσα. Ναι. Για παράδειγμα την ώρα που υπάρχει ένα πιστόλι και... Και εκπισοκροτή, τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση? Για τα εφέ τα περισσότερα τα έκανε ένας φίλος μου, ένας παλιός μου συμμαθητής, ο Βαγγέλης ο Κουμελάς. Τα περισσότερα αυτός τα έκανε της πρώτης ταινίας. Τώρα για τη δεύτερη δεν ξέρουμε, ακόμα είμαστε σε αναμονή. Τα εφέ δεν ας πούμε... Δηλαδή όταν κάνεις ένα πείραμα, ανακαλύπτεις, άρα μαθαίνεις. Mm-hmm. Και κάπως έτσι καταλήξαμε στο αυτά τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Τώρα αυτό με το μακιγιάζ. Με το μακιγιάζ. Στη δεύτερη ταινία τα κάνω εγώ. Στην πρώτη ταινία με βοήθησε 2-3 φορές ένας φίλος μου. Βέβαια τώρα αν κοιτάξουμε τα μακιγιάζ της πρώτης ταινίας με της δεύτερης, είναι τελείως... Έχουν μεγάλη διαφορά, έχουν μεγάλη εξέλιξη. Και σιγά σιγά, αφού ρίξεις μια πινελιά, βλέπεις... που έχεις κάνει λάθος και μετά αρχίζεις και βελτιώνεις. Τα βρίσκεις κάπου, ενώ διάβασες... Αν τα βρίσκεις, όχι. Όλα μόνος σου. Μόνος. Ναι. Γιατί τώρα αυτή η ενασχόληση ή η δημιουργική? Κοίταξε. Το να σου αρέσει ηθοποιός ή σκηνοθεσία και ένα τέτοιο είναι σαν ένα μικρόβιο. Κολλάς αυτό το μικρόβιο, το οποίο το είχα από μικρός, όπως σου είχα πει, που γύριζα με τον αδερφό μου τον Πέτρο, βιντεάκια μικρού μήκους. Και σιγά σιγά μου άρεσε. Τώρα, τι ομάδα συνεργατών δηλαδή απαιτεί όλο αυτό το εγχείρημα? Τι ομάδα? Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση. Δηλαδή, είχαμε και μια σκηνή που έπρεπε να τη γυρίσω μέσα σε σχολείο, σε μια τάξη, και τα μισά παιδιά, φανταστείς, ντρεπόντουσαν να φανούν στην κάμερα. Mm-hmm. Ενώ αν δεις στο Facebook, θα δεις 2-3 κορίτσια, ξέρω να βγάλουν φωτογραφίες στην τουαλέτα και ντρέπονται για να φανούν λίγο στην κάμερα και θα... Δεν θα κάνουν βασικά τίποτα, θα κάθονται στο θρανίο και θα κάνουν έναν μαθητή. Τέλος πάντων. Πάντως, ανταπόκριση δεν υπάρχει. Ανταπόκριση δεν υπάρχει για...
γιατί δεν θέλουν δεν είναι μάλλον τόσο δημιουργικοί, δεν βρίσκεις κάποια τόσο δημιουργικά άτομα όσο εσύ, δεν υπάρχει γιατί κάποιος ντρέπεται, δεν υπάρχει γιατί, για ποιο λόγο ακριβώς. Είναι κάποιοι άνθρωποι που θα ενδιαφερθούν και θα με βοηθήσουν, περισσότεροι όμως δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τη συνεργασία. Αλλά κάποιες φορές πιστεύω ότι θα έπρεπε να το κοιτάξουν κάπως αλλιώς, να μην το κοιτάξουν σιγά μην πάω να κάτσουν να συμμετέχω στην ταινία να βοηθήσω, να το δουν κάπως αλλιώς το θέμα. Ότι συμμετέχοντας ή βοηθώντας την ταινία, βοηθούν ένα παιδί να πραγματοποιήσει τα όνειρά του. Τα γυρίσματα πού γίνονται? Τα γυρίσματα γίνονται στο Θολό ποτάμι, αλλά και κάτω στο Χίο και σε δημόσιους χώρους, στο Μύριο, στο σχολείο, το ΕΠΑΛ και σε καράβι. Γίνονται από ποιον τα γυρίσματα, δηλαδή το ρωτώ γιατί σε έχω δει και σε σκηνή μέσα, να υποθέσω σε κυπής από την ταβέρνα. Ναι, συνέχεια. Δηλαδή όσες φορές πηγαίνουμε για γύρισμα, όσες σκηνές δεν είμαι εγώ μέσα στο πλάνο, τραβάω πάντα εγώ, διότι αν τη δώσω σε κάποιον άλλον, θα το κάνουμε 5-6 φορές για να βγει έτσι όπως το θέλω. Αλλά είναι πολύ κουραστικό όταν κάνεις όλα μαζί ταυτόχρονα. Δηλαδή, να φανταστείς όταν πηγαίνουμε για γύρισμα, θα τακτοποιήσω ποιος θα φορέσει τη ρούχα, τι θα κάνει, τι θα πει, το βάψιμο και είναι όλα στο κεφάλι μου. Αλλά εντάξει, όσο δύσκολο κι αν είναι, αν σου αρέσει κάτι και έχεις μεράκι. Να ρωτήσω κάτι τώρα, επειδή πρόκειται για μία όντως καλή δουλειά. Η οποία έχει βέβαια περιθώρια εξέλιξη, αλλά τουλάχιστον για τυχείο είναι μια πρωτοποριακή δουλειά και από άποψη εφέ και από άποψη γυρισμάτων. Θέλω να ρωτήσω γιατί ασχολήθηκες με ένα αντικείμενο όπως είναι τα ζόμπι και δεν έδωσες ας πούμε να κάνεις κάποια άλλη ταινία, η οποία για παράδειγμα θα μπορούσε να τραβήξει πολύ περισσότερο κόσμο, με την έννοια ότι θα ενδιέφερε και περισσότερο. Ναι, τα ζόμπι στην ταινία, βασικά τα ζόμπι εμένα μου αρέσουνε. Ο ένας λόγος που κάνω ταινία με ζόμπι είναι αυτός. Ο δεύτερος λόγος όμως που κάνω ταινία με τα ζόμπι είναι ότι τα ζόμπι στη συγκεκριμένη ταινία δεν είναι τα κλασικά ζόμπι που ξέρουμε. Αυτά που απλά κυνηγάνε και τρώνε ανθρώπους. Θα μπορούσε να ήταν ας πούμε άνθρωποι της κοινωνίας, οι άνθρωποι γύρω μας. Είτε αυτοί είναι με κουστούμι, είτε αυτοί είναι με κουρέλια. Άρα δίνουμε κάποιο νόημα. Ναι, στο τέλος της ταινίας, η ταινία δίνει ένα μήνυμα στο θεατή. Το οποίο, πού το εστιάζει μάλλον το συγκεκριμένο μήνυμα, ότι... Εντάξει, αυτή η απάντηση πιστεύω απαντείται μέσω της ταινίας. Οπότε την περιμένουμε στο τέλος. Ναι, στο τέλος εξελίσσεται και... Επειδή έχουμε δει... Μάλλον εμείς δεν έχουμε δει κάποιον άλλο νεαρό να ασχολείται τόσο εντατικά με κάτι, να το παλεύει, να χίλια δύο πράγματα. Σκέφτεσαι να το εξελίξεις στην πορεία, δηλαδή ηχείος προσφέρεται για μια τέτοια ευκαιρία, θα το ψάχνεις ας πούμε για έξω? Ηχείος. Κοίταξε, ηχείος είναι ωραίο νησί. Χαίρομαι που γεννήθηκα εδώ και μεγάλωσα, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει ανταπόκριση. Δεν υπάρχουν ούτε σχολές, ούτε τίποτα πάνω σε αυτό που ασχολούμαι εγώ. Και πιστεύω πως κακώς δεν υπάρχει, γιατί είναι και άλλα παιδιά στην ηλικία μου που δεν μπορούν να... Ξέρεις. Ναι. Άρα το βλέπεις άρα, για έξω, ας πούμε. Ναι. Mm-hmm. Για έξω, ναι. Όταν λέμε για έξω, Αθήνα, εξωτερικό. 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 Ναι. Γιατί όμως έτσι, δηλαδή, γιατί ένα νέο παιδί αποφασίζει να εγκαταλείψει τον τόπο του, γιατί ας πούμε δεν πας Αθήνα και με την προοπτική ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψει εκεί, οπότε... Ναι, αυτό θα μπορούσα να το κάνω, δηλαδή να πάω Αθήνα, αλλά επειδή τώρα είμαστε σε μια περίοδο κρίση, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ακολουθήσω και να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου και γι' αυτό είχα την επιλογή ως το εξωτερικό. Το εξωτερικό θα λέμε Ευρώπη ή Αμερική? Αμερική. Δεν σε φοβίζει ότι θα φύγεις, θα πας σε μια καινούρια κοινωνία, τελείως διαφορετικό κόσμο που καμία σχέση δεν έχει, ας πούμε, με το ευρωπαϊκό πρόσωπο? Ναι, ναι, με φοβίζει. Γενικά το άγνωστο εμένα με φοβίζει. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι αν δεν ρισκάρεις, δεν θα πετύχεις σε τίποτα.
Αν κάποιος και τώρα που θα μας δουν θέλει να σε βοηθήσει, να δηλώσει συμμετοχή, οτιδήποτε άλλο, τι γίνεται? Σε αυτό, πού θα μπορεί να με βρει? Θα μπορεί να με βρει στο Facebook. Έχει και ένα site, νομίζω. Και έχουμε και ένα website, το οποίο μπορεί άνετα να το γράψει, αν γράψει το τίτλο της ταινίας. Ο οποίος είναι? Χωρίς ελπίδα, επιβίωσης 2. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.